και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, 100 Νοέμβριδες πριν, τέτοιες μέρες του 1922, σε αυτά τα χώματα που πατάμε εμείς σήμερα, πρωτοπόροι νέοι κομμουνιστές από όλη την Ελλάδα συγκεντρώθηκαν εδώ στη Θεσσαλονίκη και φύτεψαν το σπόρο του σοσιαλισμού-κομμουνισμού στη νέα γενιά. Από εδώ που έγινε πράξη το πρώτο νεανικό σκύρτημα οργάνωσης για την επαναστατική ανατροπή της εξουσίας των εκμεταλλευτών, θυμάμαι σήμερα τις θυσίες τους. Θυμόμαστε τους αγώνες τους και σηκώνουμε ψηλά τη σημαία για να βαδίσουμε περήφανα στα μονοπάτια που χάραξαν. Ακολουθούμε τα βήματά τους, υιοθετώντας πρώτα και κύρια την απλόνητη πίστη τους. Αυτή την πίστη που τους κράτησε όρθιους και τους βοήθησε να γράψουν λαμπρές σελίδες ιστορίας στους αγώνες του λαού και της νεολαίας. Υποσχόμαστε, εμπνευσμένοι από την ίδια κοσμοθεωρία, τα ίδια όνειρα για μια φωτεινή κοινωνία μακριά από τη σύψη της σημερινής, ότι οι θυσίες τους δεν πήγαν, δεν θα πάνε χαμένες. Ότι οι αγώνες τους θα βρουν τη σκέψη και θα προσθήσουν νεότερες δουλειές για αυτό. Οι επόμενες σελίδες ιστορίας άλλωστε που περιμένουν να γραφτούν θα έχουν και τη δικιά μας υπογραφή. Την υπογραφή από τα ανώτερα ιδανικά που τροφοδοτούν την καθημερινή μας πάλη μέχρι αυτά τα ιδανικά να γίνουν εκτίμα ολόκληρης της κοινωνίας, της καινούργιας κοινωνίας που θα γεννήσουν οι αγώνες μας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, πριν από σχεδόν 100 χρόνια, στον πειθαρχικό ουλαμό Καρπακίου, χώρο που κρατούνταν προς συμμόρφωση, έτσι έλεγαν οι οκνίτες φαντάροι, τα νοσηρά μυαλά των βασανιστών υποχρέωναν τους συντρόφους μας σε πολύ οριοθοστασία κάτω από τον καυτό ήλιο, ήταν ένα από τα βασανιστήρια. Τους έβαζαν να ποτίσουν τις ξύλινες δοχούς που υπήρχαν για τις ανάγκες της τηλεγραφίας, λέγοντάς τους πως όταν αυτές οι δοχοί ανθίσουν, τότε θα έρθει ο κομμουνισμός στην Ελλάδα. Οι σύντροφοί μας παρέμειναν αλήγιστοι. Σήμερα οι εκατοντάδες νέοι που παρευρίσκεστε σε αυτή την εκδήλωση, τα χιλιάδες περί της πνές σε όλη τη χώρα, εμβληματικά επιβεβαιώνουν ότι έχουμε ανθίσει μέσα για αυτή την ιδεολογική φάση. Ή δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις, όσα λουλούδια και αν προσπάθησαν να κόψουν, δεν μπόρεσαν ποτέ να εμποδίσουν ανθρώπους να παλεύουν για να έρθει η άνοιξη, δεν μπορούν να εμποδίσουν την άνοιξη να έρθει. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ θα συνεχίσουμε πάντα μέχρι την τελική νίκη και στις νέες συνθήκες της πάλης, με τις αποδείξεις για τη σαπίλα του σημερινού συστήματος να γίνονται όλο και περισσότερες, με τους λογαριασμούς που μπορεί να έχουν ανοίξει χρόνια πριν, σήμερα όμως πληθαίνουν λογαριασμοί των εργαζομένων και της νεολαίας απέναντι στην καπιταλιστική βαρβαρότητα. Σε αυτή την πορεία ορκιζόμαστε ότι τίποτα δεν θα ξεχαστεί. Τους τόπους που οι σύντροφοί μας μαρτύρησαν για το δίκαιο του λαού, τους μετατρέπουμε σε σύμβολα ανεξάρτητης δύναμης για να τους επισκέπτονται διαρκώς νέοι άνθρωποι και να μαθαίνουν αυτά που τους κρύβουν. Και όποιος μαθαίνει την ιστορία του λαού μας δεν μπορεί παρά να μην στέκεται με δέος, να μην στέκεται με θαυμασμό μπροστά σε όλους αυτούς που άντεξαν την πείνα ολόκληρους μήνες στα Ξερονήσια, που πότισαν με τον υδρότα και το αίμα τους τα τηλεγραφόξυλα που λέγαμε πριν, που βασανίστηκαν με καυτό λάδι και πυρωμένα σίδερα, που εκπαραθυρώθηκαν από τα κολαστήρια της κρατικής ασφάλειας
και η μόνη λέξη που έβγαινε από το στόμα τους ήταν «Ζήτω το ΚΚΕ». Αυτούς τους συντρόφους τιμήσαμε στο Καλπάκι με την εκδήλωση στα πλαίσια της αντιπεριαλιστικής κατασκήνωσης της Κνέστα Γιάννενα πριν από μερικά χρόνια. Για αυτούς τους ήρωες, για τον ηρωικό γραμματέα της Όπνε Χρήστο Μαλτέζο, αφήσαμε γαρίφαλα στις φυλακές της Κέρκυρας. Αυτούς τους συντρόφους τιμάμε και σήμερα εδώ και δηλώνουμε πως όσο σκοτάδι και αν ρίχνει η νύχτα, η ΚΝΕ θα δυναμώνει πάντα ακολουθώντας τα δικά τους ματωμένα ήχη. Η Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαίων Ελλάδας, η ΟΚΝΕ, ιδρύθηκε στις 28 Νοέμβρη του 1922 εδώ στη Θεσσαλονίκη, ακολουθώντας τη γέννηση του ΣΕΚΕ το 1918, ΣΕΚΕ που μετονομάστηκε μετά σε ΚΚΕ. Μετά τη λήξη των εργασιών του Ιδρυτικού Συνεδρίου, η εκλεγή στα Κεντρική Επιτροπή της ΟΚΝΕ δημοσιεύει ανακοίνωση με την οποία προτρέπει τα μέλη της σε όλη την Ελλάδα να δώσουν το καλύτερό τους σε αυτό για την ισχυροποίησή της. Η ανακοίνωση έγινε με τα εξής. Εμπρός λοιπόν, με τη σιδηρά πειθαρχία και με την στενότατη συνεργασία με το κόμμα προς τη μεταβολή της Ομοσπονδίας μας σε μια πραγματική οργάνωση μαζών, ζήτω η Ομοσπονδία των Κομμουνιστικών Νεολαίων της Ελλάδος. Και το σύνθημα αυτό επιβεβαιώθηκε μετά ότι έγινε πράξη. Στα 21 χρόνια της δράσης της, η ΟΚΝΕ έγραψε ηρωικές σελίδες στην ιστορία των αγώνων της νεολαίας στην Ελλάδα και διεθνώς. Ήταν πραγματικά ένα μαχητικό, λεμινιστικό σχολείο νέων κομμουνιστών, νέων επαναστατών. Ψηφίδες αυτής της διαδρομής παρουσιάστηκαν πριν από λίγο στο όμορφο δρόμενο που επιμεληθήκατε. Είναι συγκλονιστικό και ταυτόχρονα διδακτικό να βλέπεις πως μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες η ΟΚΝΕ κατάφερε στο πλευρό του ΚΚΕ να κατακτά μέρα τη μέρα τα χαρακτηριστικά μιας επαναστατικής οργάνωσης νεολαίας. Είχαν όλοι τους αστήρευτη πίστη ότι το βάρβαρο σύστημα του καπιταλισμού μπορεί να ανατραπεί. Γιατί? Γιατί αγαπούσαν τη γνώση, μελετούσαν την επιστημονική κοσμοθεωρία του μαρξισμού-λεμινισμού. Εκεί στηριζόταν η πίστη. Όταν στους τόπους εξορίας και στις φυλακές που βρίσκονταν τα μέλη της ΟΚΝΕ, το μοναδικό κείμενο που επιτρεπόταν για ανάγνωση ήταν το Ευαγγέλιο. Όταν δεν υπήρχε καν φως, οι νέοι κομμουνιστές δημιουργούσαν ολόκληρες βιβλιοθήκες και οργάνωναν διαλέξεις για την πολιτική οικονομία. Πίστευαν πως οι ιδέες μας είναι ανίκητες, γιατί είναι αληθινές, ό,τι πιο όμορφο δημιούργησε ποτέ η ανθρώπινη σκέψη. Είχαν εμπιστοσύνη πως με αυτές μπορούν να κερδιθούν χιλιάδες νέοι από την εργατική τάξη και τα άλλα λαϊκά φτωχά στρώματα. Γι' αυτό επιστράτευσαν κάθε μέσο, πρωτοβουλία, για να εκδίδουν και να διακινούν το κομματικό επαναστατικό τύπο. Στο πρώτο φύλλο της εφημερίδας Νεολαία, όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ως εφημερίδα της ΟΚΝΕ, η Συντακτική Επιτροπή έγραφε «Το έργο που αναλαμβάνουμε, ομολογούμε, είναι πολύ δύσκολο και ίσως να μην μπορέσουμε ολότελα να το εκπληρώσουμε. Αλλά και μόνο μία σπίθα αν κατορθώσουμε να ρίξουμε στο πυκνό σκοτάδι που μας σκεπάζει. Μόνο την αγάπη για κάποιο ανώτερο ιδανικό, αν σταθούμε ικανοί να εμπνεύσουμε στους νέους του τόπου μας, η προσπάθειά μας θα έχουμε τη βεβαιότητα πως δεν πήγε χαμένη». Και τα κατάφερε. Χιλιάδες προμηθεύονταν από τις πρώτες μέρες και όλα στην νεολαία. Διάβαζαν στις σελίδες της τις προσπάθειες οργάνωσης της πάλης, ανταποκρίσεις από τη δράση των οργανώσεων σε όλη τη χώρα, την αλήθεια για την πρώτη προσπάθεια υποδόμησης του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση και τόσα άλλα. Τα μέλη της ΟΚΝΕ χαρακτηρίζονταν επίσης από ανεπτυγμένο το αίσθημα της πρωτοβουλίας και του πείσματος. Έτσι ανέπτυξαν πολύμορφη δράση σε χώρους δουλειάς, στα πανεπιστήμια, στα σχολεία, στις εργατικές γειτονιές και στη χωριά της υπαίθρου. Με τη συμβολή της ΟΚΝΕ οργανώθηκαν αμέτρητες κινητοποιήσεις για να καλυτερέψει έστω και στο ελάχιστο
η αδιάκοπα μίζερη ζωή στην οποία ήταν καταδικασμένοι ακόμη και τα μικρά παιδιά μέσα στα εργοστάσια καπνού και της υφαντουργίας. Σε διαρκή σύγκρουση με τις δυνάμεις καταστολής, με τις φυλακίσεις, με δολοφονίες νέων κομμουνιστών, κατάφερναν να έχουν κατακτήσεις. Και δεν ήταν λίγες οι φορές που ξεφτύλισαν τους μοροφύλακες και άλλους μπράβους της εργοδοσίας. Με την καθοριστική συμβολή της ΟΚΝΕ, πραγματοποιήθηκε το πρώτο συνέδριο φοιτητών και σπουδαστών το Μάη του 1936 στη νομική σχολή της Αθήνας. Έγιναν μεγάλοι αγώνες, συγκρούσεις με την αστυνομία, το στρατό, με φασίστες, για να κατακτηθεί το πανεπιστημιακό άσυλο, για να δίνεται έστω και ένα πενιχρό συσίδιο στους φτωχούς φοιτητές, για να μπορούν οι φοιτητές να ιδρύουν και να λειτουργούν τις μαζικές τους οργανώσεις. Από την πρωτοπόρα δράση που ανέπτυξε η ΟΚΝΕ στις μικρές ηλικίες και τα σχολεία, διαπαιδαγωγήθηκαν χιλιάδες μαθητές. Γελιοποιούσαν καθημερινά και οργάνωναν την παρέμβασή τους στο υποχρεωτικό εκείνα τα χρόνια μάθημα στο σχολείο καταπολέμησης του κομμουνισμού, έτσι λεγόταν το μάθημα. Συμμετείχαν σε μεγάλους αγώνες που τα μικρά παιδιά διεκδικούσαν ρούχα, γάλα, συσίδια, αφού μαστίζονταν εκείνη την εποχή από την πείνα. Πάλευαν για την κατάργηση της απάνθρωπης παιδικής εργασίας, μια και τότε τα παιδικά χέρια, ακόμα και των εξάχρονων παιδιών, γινόντουσαν εργαλεία στα υφαντουργεία για να αυγατίζουν τα κέρδη τους οι καπιταλιστές. Οι νέες γυναίκες, μέλη και στελέχη της ΟΚΝΕ, αντιπάλευαν στεναρά την αδικία. Ακούραστα προσπαθούσαν να οργανώσουν τον αγώνα των εργατριών στα εργοστάσια. Οι διαπροσωπικές σχέσεις που δημιουργούσαν ήταν φύτρα αγάπης και φιλίας χωρίς οικονομικούς καταναγκασμούς. Γι' αυτό διάφοροι θλιβεροί εκείνης της εποχής κατηγορούσαν τις οκνήτησες για πόρνες και ανήθικες. Η δράση των οργανώσεων της ΟΚΝΕ έβαζε στο επίκεντρο τη διαμόρφωση μιας ακέραιης και ολοκληρωμένης αγωνιστικής προσωπικότητας. Διεκδικούσε με κάθε τρόπο το δικαίωμα της νεολαίας στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, για να είναι το μυαλό και η συνείδηση της νέας γενιάς απαλλαγμένη από τη σκλαβιά και τα δεσμά των ναρκωτικών. Έβαζε συμβολικά φωτιά στους τεκέδες της εποχής, ίδρυσε εργατοαγροτική αθλητική συνομοσπονδία που συσπήρωσε δεκάδες αθλητικούς συλλόγους και χιλιάδες νέους σε όλη την Ελλάδα. Οργάνωνε μέχρι και καρναβαλικές εκδηλώσεις σε πόλεις όπως η Καβάλα και αλλού, που περνούσαν στους δρόμους των εργατικών συνοικιών παίζοντας τραγούδια που ανήψωναν το ηθικό των ανθρώπων. Η ΟΚΝΕ γέννησε ανθρώπους πρότυπα που τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους ήταν σε σύγκρουση με όλη τη σαπίλα και τη δυσοσμία της αστικής ηθικής του συστήματος της εκμετάλλευσης. Υπόθηκαν πολλά πριν, ανάμεσά τους ενδεικτικά αναφέρουμε το Χρήστο Μαντέζο, που είπαμε και προηγούμενα, τον καπετάνιο Άρη, τον Άρη Μελιχιώτη, τον Απολέοντα Σουκατζίδη, την Ηλέκτρα Αποστόλου, τον καπετάν Διαμαντή, τον Νίκο Μπελογιάννη, τον Νίκο Ζαχαριάδη, που είχε διατελέσει και γραμματέα της οργάνωσης, και προφανώς εκατοντάδες άλλους που δίδαξαν και ακόμα μας διδάσκουν και όλοι μας και με τις ιστορίες τους, τις ατομικές, τους νέους κομμουνιστές με το παράδειγμά τους. Η στάση τους μέχρι το τέλος της ζωής τους έδειξε τι σημαίνει συνέπεια λόγων και έργων, κάτι που χαρακτηρίζει διαχρονικά το ΚΚΕ με τους κομμουνιστές, μέχρι και την τελευταία σταγόνα του αίματός τους για την υπόθεση της εργατικής τάξης. Και αυτό δεν αναγνωρίστηκε μόνο με τα θάνατα. Αυτό αναγνωριζόταν και όσο ζούσαν και πάλευαν. Γι' αυτό και όταν κρυβόντουσαν σε σπίτια ανθρώπων του Μόχθου στην Ήπεθρο, που δεν είχαν καμία σχέση με το ΚΚΕ, αυτοί τους προστάτευαν, επιτίθοντας τους χωροφύλακες όταν εκείνοι πήγαιναν να τους συλλάβουν. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, ο Αρίστος Βασιλιάδης, που είχε διατελέσει γραμματέας της ΟΚΝΕ, έχοντας προηγουμένως αναλάβει τη χρέωση του γραμματέας της οργανώσης σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιά και Καβάλα της ΟΚΝΕ, όντας μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ το 1948, πριν εκτελεστεί εδώ στη Θεσσαλονίκη, απευθυνόμενος στους στρατοδίκες τους είπε: «Δεν αναγνωρίζω κανέναν νόμο σας, ούτε το κράτος σας, γιατί όλα αυτά είναι παράνομα». Η συγκεκριμένη δήλωση, εκτός του ότι δείχνει το μεγαλείο του κομμουνιστή ήρωα, είναι με έναν τρόπο και το νήμα που συνδέει το χθες με το σήμερα. Όντως,
όλοι σκέφτεστε ότι όλα αυτά που περιγράψαμε και στην ομιλία και στο θεατρικό πριν, οι συνθήκες σήμερα δεν είναι ακριβώς οι ίδιες με τότε. Τη δεκαετία του 20 και του 30 στην Ελλάδα, που έδρασε η ΟΚΝΕ, δεκάδες χιλιάδες παιδιά από 8 έως 14 ετών δούλευαν στα εργοστάσια, πέθαιναν από τη θυματίωση και την πείνα. Τι συμπέρασμα όμως να βγάλουμε για την ικανότητα του σημερινού συστήματος και το πόσο γερασμένο και βάρβαρο τελικά είναι, που εν έτη 2020-2022 βλέπουμε αντικλεπτικά σε βρεφικά γάλατα μέσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και υπάρχουν παιδιά που ζουν στις κιβωτούς του τρόμου. Παιδιά που τους κόβουν το δωρεάν γεύμα στο σχολείο. Παιδιά που τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής τους τα πέρασαν στο κολαστήριο της Μόριας, στην πολύμαχη Παλαιστίνη, στα καταφύγια της Ουκρανίας. Εκείνα τα χρόνια, τους νέους στρατευμένους που δήλωναν την εναντίωσή τους στην προσπάθεια των υπεριαλιστών να καταπνίξουν το νεαρό σοβιετικό κράτος που έστελνε τότε, που έστελνε και η Ελλάδα στρατιωτικές δυνάμεις, τους έριχναν μέσα στο παγωμένο νερό μέχρι να γίνουν ετοιμοθάνατοι. Όμως γιατί, μετά από 100 χρόνια, συνεχίζουν οι λαοί να ματώνουν από τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και μάλιστα σήμερα να ζούμε σε φάση επικίνδυνων και πολύ απρόβλεπτων εξελίξεων στους πολέμους, στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς αυτούς? Γιατί σήμερα προσπαθούν να ασκήσουν ποινική βίωση σε νέο στρατευμένο που δήλωσε πως δεν συμφωνεί να υπάρχει εκλογή της χώρας μας στον πόλεμο με την Ουκρανία και ότι ζητάει να παλέψουμε για την ειρήνη? Οι φοιτητές, μέλη της ΟΚΝΕ, πάλευαν ακόμα και για να μην υποστηρίζονται οι πιο φτωχοί από τους συμφοιτητές τους. 100 χρόνια μετά, στη Θεσσαλονίκη, πριν κάποιους μήνες δίνατε μάχη για να μην μείνει κλειστό το εστιατόριο της Λέσχης, επειδή ο εργολάβος δεν έβγαζε όσα κέρδη ήθελε. Φτάσαμε στο σημείο να παρακολουθούμε με οργή το τραγικό περιστατικό του φοιτητή που κινδύνευσε η ζωή του, πέφτοντας από το παράθυρο της νομικής, επειδή οι αίθουσες είναι ανεπαρκείς. Τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, στους προσφυγικούς συνοικισμούς της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας και του Πειραιά, έμεναν ο κόσμος σε παραπήγματα χειρότερα για τις σημερινές φαβέλες της Βραζιλίας. 100 χρόνια μετά, όταν κυριολεκτικά σπίτια μπορούν να φτιαχτούν ακόμη και από 3D εκτυπωτές, τα κοράκια είναι εδώ για να αρπάξουν το βιός και τον υδρότα μιας ολόκληρης ζωής φτωχών ανθρώπων. Στην πλειοψηφία των άθλιων κτηρίων που λειτουργούν ως φοιτητικές εστίες, αποτύχει μέχρι σήμερα, δεν έχει συμβεί κάποιο πολύ πιο σοβαρό ατύχημα. Τα προοδευτικά καθεστώτα εκείνης της περίοδου είχαν κάνει, είπαμε και πριν, υποχρεωτικό το μάθημα για την καταπολέμηση του κομμουνισμού. Οι προοδευτικοί του σήμερα εξισώνουν τον ναζισμό με τον κομμουνισμό. Σε πολλές χώρες του κόσμου απαγορεύουν το σφυροδρέπανο, τη διάδοση της κομμουνιστικής ιδεολογίας, τα ίδια τα κομμουνιστικά κόμματα. Τότε μπορεί σε κάθε διαδήλωση να υπήρχαν σφοδρές συγκρούσεις με την αστυνομία, δεκάδες νεκροί. Σήμερα έχουν στρατοπεδεύσει τόσους μήνες τα ΜΑΤ μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για να προστατεύσουν δίθεν μία υποκατασκευή βιβλιοθήκη τρομάρα τους. Τότε έβαζαν έναν ασφαλίτη να ακολουθεί σε κάθε βήμα στελέχη και μέλη της ΟΚΝΕ και του ΚΚΕ. Τώρα, τα τελευταία 10 χρόνια δηλαδή, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έχουν βάλει την υπογραφή τους για να παρακολουθούν τουλάχιστον 100.000 ανθρώπους στη χώρα μας, όπως λένε και τα δικά τους στοιχεία. Αρκετά λοιπόν, στην ουσία τους μένουν τα ίδια. Και όσα μπορεί όντως να έχουν αλλάξει, δεν πρέπει να κρύψουν ότι η απόσταση του πώς ζει ο λαός, οι εργαζόμενοι, η νεολαία, δηλαδή πώς ζουν η παραγωγή όλου του πλούτου που βλέπουμε γύρω μας σε σχέση με τις δυνατότητες της εποχής, τις επιστημονικές, τις τεχνολογικές δυνατότητες, έχει σήμερα μεγαλώσει, γιατί δυστυχώς μέχρι σήμερα ο κόσμος που ζούμε βασίζεται στην ίδια αρχή. Ότι από τη μια μεριά θα υπάρχουν οι πολλοί που θα υδρώνουν, που με τα χέρια, το μυαλό τους θα φτιάχνουν την ομορφιά της ζωής και από την άλλη οι τότε ποδοσάκηδες, οι σημερινοί, βάλτε δεκάδες ονόματα, εφοπλιστών, βιομηχάνων και τραπεζιτών.
Οι μεν πρώτοι θα ζουν σαν σύγχρονοι σκλάβοι μακριά από τις σύγχρονες ανάγκες τους, οι δεύτεροι θα κολυμπούν στα πλούτη που τα αυγατίζουν από τη δουλειά των πολλών σαν κοινωνικά παράσιτα. Και αυτή η αντίθεση οξύνεται διαρκώς και απαιτεί όλο και περισσότερο τη λύση της. Φίλες και φίλοι, οι αγωνίες, οι προβληματισμοί της νέας γενιάς για τα διέξοδα, για τη φρίκη του κόσμου που μας περιβάλλει, μεγαλώνουν ακριβώς για αυτόν τον ίδιο λόγο. Η κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας, βαδίζοντας το 13ο συνέδριό της, με σύνθημα «Είμαστε η σπίθα που θα κάνει τα σκοτάδια φως», με τη δύναμη των επαναστατικών ιδεών για τον σοσιαλισμό, τολμά με το μεγάλο βήμα στο μέλλον με το ΚΚΕ, «Κνέ δυνατή παντού», ευελπιστούμε μέσα και από την κορυφαία αυτή η οργανωτική διαδικασία να γίνουμε πιο ικανοί για να τα καταφέρουμε στην εκπλήρωση των μεγάλων μας στόχων. Κάθε νέος, κάθε νέα, πιστεύουμε ότι αξίζει να συζητήσει με τα μέλη της ΚΝΕ, να προμηθευτεί τη θέση του Κεντρικού Συμβουλίου και να μάθει από πρώτο χέρι ποιες είναι οι θέσεις μας για το μαθητικό, για το φοιτητικό κίνημα. Πώς εκτιμάμε τις προσπάθειες οργάνωσης αγώνων έγιναν το προηγούμενο διάστημα, τι πιστεύουμε ότι είναι αυτό που πρέπει τώρα να γίνει για να ενισχυθεί η ελπίδα. Να μάθει για τις σκέψεις μας για την οργάνωση των νέων εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, για την καταπίεση, τους καταναγκασμούς που υφίσταται σήμερα η μεγάλη πλειοψηφία, τις θέσεις μας για το περιβάλλον, τα ναρκωτικά, το πώς πιστεύουμε ότι μπορεί να λειτουργεί μια επαναστατική οργάνωση σήμερα, σε τι παλεύουμε, μέσα από ποια, μέσα και από την αυτοκριτική που κάνουμε για να γίνουμε καλύτεροι. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ όντως δεν είναι σαν κανένα άλλο κόμμα και σαν καμία άλλη πολιτική οργάνωση νεολαίας. Δεν έχουμε ανάγκη να ξέρετε καλά ότι δεν έχουμε καμιά ανάγκη να κομπάζουμε, ότι ξέρουμε πώς σκέφτεται, πώς κάνει τις επιλογές της η νεολαία, ποια είναι τα κριτήριά της. Το ξέρουμε γιατί είμαστε μαζί της σε κάθε χώρο, γιατί μαζί συζητάμε και με πάρα πολλούς οργανώνουμε τον αγώνα που είναι ανάγκη να δυναμώσει. Εμείς πιστεύουμε πως σήμερα είναι ρεαλιστικό ένας μαθητής να αξιοποιεί τα χέρια του, όχι μόνο για να γράφει αποστεωμένους τύπους, αλλά για να τα αξιοποιεί, για να ζωγραφίσει και για να παίζει μουσική. Να μπορεί να μαθαίνει πώς λειτουργούν οι σύγχρονες μηχανές. Να έχει τα πόδια του, όχι μόνο για να τρέχει από το σχολείο στο φροντιστήριο, αλλά και για να αθλείται, να χορεύει, για να βρίσκει τη δική του περπατησιά στον κόσμο. Να έχει ένα μυαλό που δεν θα αποθηκεύει πληροφορίες για παπαγαλία ή για το πώς θα μάθει να ζει με τα λίγα, αλλά που θα το αγωνίζει στην προσπάθεια να κατακτήσει την αληθινή γνώση. Θα το αξιοποιεί για να φαντάζεται, για να ονειρεύεται ένα πιο όμορφο μέλλον στον πόη των πραγματικών του αναγκών. Εμείς πιστεύουμε πως ένας φοιτητής με τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα μπορεί να κατακτά ολοκληρωμένα το επιστημονικό του αντικείμενο, να έρχεται σε επαφή με όλες τις σύγχρονες ανακαλύψεις, να βρίσκει δουλειά στο αντικείμενο που σπούδασε, να συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο και από το μετερίσι του στην απαλληφή του ανθρώπινου πόνου, στη δημιουργία κατασκευών εργαλειομηχανών που συμβάλλουν στην κατάκτηση μεγαλύτερης προστασίας της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος, στον εκμηδενισμό της όποιας μονομέρειας και επιμηδυνότητας έχει σήμερα η εργασία. Εμείς, με τα λόγια και τα έργα μας, λέμε πως μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό, βαδίζοντας με το ΚΚΕ στον δρόμο της ανατροπής. Και πλέον για αυτό υπάρχει πολύ μεγάλη πείρα. Ποιος θα σώσει τα σπίτια του κόσμου που απειλούνται από τους πληστηριασμούς? Το κόμμα των πάτσιδων, των εξώσεων, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το κόμμα που νομοθέτησε τη δυνατότητα τέτοιου τύπου κοράκια να μπορούν να το κάνουν όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το κόμμα των πληστηριασμών, θεσπίζοντας ταυτόχρονα και νέο ιδιώδημο ποινικό αδίκημα για τις κινητοποιήσεις ενάντια στους πληστηριασμούς, ή το ΚΚΕ,
που τα βάζει με τους διαρρήκτες των τραπεζών, αυτοί είναι οι πραγματικοί διαρρήκτες σήμερα, των αρπακτικών funds, των κρατικών μηχανισμών, κάνοντας πράξη το σύνθημα «Τα σπίτια του λαού, τα σώζει ο λαός», δυναμώνοντας την αλληλεγγύη και έχοντας πρωτοπόρα στελέχη του διοκόμενα μέχρι και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που μπαίνουν μπροστά. Ποιος θα αντιμετωπίσει την ενεργειακή φτώχεια και την ακρίβεια που ολοένα γιγαντώνεται? Το κόμμα του Μητσοτάκη, που μοιράζει οδηγίες επιβίωσης εν έτη 2022, όπως θα ζήσουμε στο σκοτάδι και στο κρύο, επιστρατεύοντας γενιότητες για δίθεν αριστερούς των Χαβιαριών και των Σαμπανιών, λες και δεν ξέρει τίποτα από αυτά ο ίδιος, προκειμένου να καλύψει το κάζο με το καλάθι του νοικοκυριού ή, για να μην κάνουμε και πολλές αναλύσεις, το καλάθι Καπαμά. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, που θυμήθηκαν να ξαναζητήσουν δημόσιο έλεγχο της ΔΕΗ, μιας ΔΕΗ που στο πλαίσιο της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας πάλι θα δουλεύει για τα κέρδη των μετόχων της, ακόμα και αν αυτός είναι κατά πλειοψηφία το κράτος, θα πουλάει δηλαδή πανάκριβα το ρεύμα και θα κάνει διακοπές ρεύματος στις πιο φτωχές οικογένειες που δεν έχουν να πληρώσουν, ή το ΚΚΕ που πρωτοστατεί στην οργάνωση της πάλης, διατυπώνει συγκεκριμένα αιτήματα ενάντια στην ακρίβεια, ενάντια στην ενεργειακή φτώχεια, επιδιώκοντας το αυτονόητο, ότι δεν θα επιτρέψουν κανένα σπίτι, καμία οικογένεια να κρυώσει μέσα στο ίδιο της το σπίτι, μαθητές να ξεπαγιάζουν μέσα στο σχολείο που κάνουν μάθημα, νέοι άνθρωποι που το μηνιάτικο τους φτάνει μόνο για τις πρώτες 10 μέρες του μήνα. Ποιος θα αποτρέψει άραγε την ολοένα και πιο βαθιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο, τους μεγάλους κινδύνους αντιπίνων που γεννιούνται με αυτή την πολιτική? Η Νέα Δημοκρατία, που δεν έχει αφήσει σπιθαμή για σπιθαμή στην Ελλάδα, που να μην την έχει δώσει για ανατολικές πολεμικές ανάγκες, κλιμακώνοντας επικίνδυνα τη συμμετοχή της χώρας στον πόλεμο, ή ο ΣΥΡΙΖΑ, που μαζί με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία έχουν παραχωρήσει βάσεις, έχουν εχρεώσει τον ελληνικό λαό μέχρι τον λαιμό με δισεκατομμύρια για τους επιθετικούς εξοπλισμούς του ΝΑΤΟ, οι οποίοι καμία σχέση, αυτά τα 4 δισεκατομμύρια που ακούτε, δεν έχουν με την ασφάλεια της χώρας, με τις αμυντικές ανάγκες της χώρας. Και λίγες μέρες πριν, όλοι μαζί υπερψήφισαν στο Ευρωκοινοβούλιο ψήφισμα που καλεί τις κυβερνήσεις να αυξήσουν την αποστολή εξοπλισμού στο καθεστώς Ζελένσκι και άλλα δηλαδή χρήματα για να στηρίξουν τις πολιτικές τους, τις γεωστρατηγικές επιλογές του ελληνικού κεφαλαίου. Απέναντί τους, μόνο το ΚΚΕ, που από την πρώτη στιγμή δεν διάλεξε ληστεί, δυνάμωνε καθημερινά και δυναμώνει τον αγώνα για να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου, να γυρίσουν όλες οι εθνικές ένοπλες δυνάμεις από το εξωτερικό, να πάψουμε να στέλνουμε εξοπλισμό στην Ουκρανία, τη Σαουδική Αραβία και αλλού, να αποδεσμευτεί η χώρα από τη στρούγκλα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άραγε, ποιος θα παλέψει για να καταφέρει έστω μια μικρή ανακούφιση, μια αύξηση στο μισθό, στη σύνταξη, για την ανάγκη της υπογραφής μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας? Το κόμμα του Χατζηδάκη, με τον νόμο τερατούργημα των εργασιακών ανατροπών του αιώνα, με την κατάργηση του Οκτάωρου, την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, τον περιορισμό της συνδικαλιστικής δράσης, ή το κόμμα του Τσίπρα, που ψήφισε τα μισά από αυτού του εκτρώματος και παραμονή της μεγάλης απεργίας, έδιναν τα στελέχη του και έλεγαν ότι με τις απεργίες δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα? Που στους εκπαιδευτικούς, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, σαν γνήσια αφαιρέφορα της Κεραμαίος, υπερασπίστηκαν τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, αλλά τελικά και εκεί έφαγαν τα μούτρα τους? Απέναντί τους και εδώ, μόνο το ΚΚΕ, που κάνει πράξη σε όλους τους χώρους το σύνθημα «Στην οργάνωση βρίσκεται η δύναμη, στον αγώνα η ελπίδα, όπλο μας η αλληλεγγύη». Όποτε ο λαός και η νεολαία κέρδισε κάτι, όποτε κατάφερε να αποτρέψει μια αρνητική εξέλιξη, αυτό έχουμε μεγάλη πείρα πια, το έχουμε μεγάλη πείρα και νεότερες ηλικίες, το καταφέραμε, στηριγμένοι στη δικιά μας δύναμη, στην οργάνωση του λαού και της νεολαίας, με το κουκουέ και την κνέ, βεβαίως πάντα μπροστά. Ποιος θα συγκρουστεί με τους καπιταλιστές μέσα στους χώρους δουλειάς? Τα κόμματα που παίρνουν όλα μαζί συγχαρητήρια από τους λάτσιδες? Ποιος θα σταθεί δίπλα στους αγώνες των φοιτητών? Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που έβαλε μέχρι και ασφαλίτες στην Βρετανία του Άπι Θήτα,
ή το κόμμα του Τσίπρα που είπε στους φοιτητές να μην απαντάνε στην ένταση με ένταση, να μην αγωνίζονται δηλαδή, αλλά να περιμένουν τις εκλογές και τις κάλπες. Τα παραδείγματα πολλά, αμέτρητα και από τα τελευταία χρόνια. Κανείς λοιπόν νέος, κανείς νέος εργαζόμενος που τα βγάζει δύσκολα πέρα, κανένα παιδί από λαϊκή οικογένεια δεν πρέπει πια να διστάζει. Η επιλογή συμπόρευσης με το ΚΚΕ παντού, στους αγώνες, στα σωματεία, στους φοιτητικούς συλλόγους, όπως το κάνατε άλλωστε και με την πρωτιά της Πασπουδαστικής και εδώ στη Θεσσαλονίκη, αυτό μπορεί να γίνει και σε όλες τις εκλογές μπροστά μας. Και αυτός είναι ο μόνος εγγυημένος δρόμος να δυναμώσει η ελπίδα, να είναι πιο δυνατός ο λαός, να είναι πιο δυνατή η φωνή και τα όνειρα της νέας γενιάς. Τους λέμε λοιπόν, στο στημένο σας παιχνίδι, αντίπαλο δέος είναι μόνο το ΚΚΕ. Και η ΚΚΕ μπορεί σήμερα και η πολιτική του ΚΚΕ, ο πυρήνας της, το πρόγραμμά του, μπορεί να συνεγείρει πολλές νέες χιλιάδες νέων ανθρώπων. Είναι σίγουρο, ο συσχετισμός δυνάμεων θα αλλάξει. Το ζητούμενο είναι να γίνει αυτό το γρηγορότερο δυνατό και σε κάθε μάχη που έχουμε μπροστά αυτό να εκφράζεται παντού. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, τα μέλη της ΚΝΕ φιλοδοξούμε με την καθημερινή μας δράση, με την πρωτοπόρα και μαχητική στάση ζωής, να φαινόμαστε άξιοι συνεχιστές των ηρώων που μέχρι σήμερα έχει δημιουργήσει το ΚΚΕ, των ηρώων που δημιούργησε και η Όχνη. Όλων αυτών που αγάπησαν τόσο πολύ τη ζωή, ώστε έφτασαν να δώσουν μέχρι και τη δικιά τους για να ανθρωπέψει. Αυτών που σταθαμένα κάτω από τη γη που ντρούμια, σε σκοτεινά κελιά ονειρεύονταν, κρατούσαν ακλόνητη την πίστη τους στο φωτεινό μέλλον της ανθρωπότητας, στο βασίλειο της ελευθερίας, τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Η ΟΚΝΕ έδρασε στις συνθήκες που η πλειοψηφία του λαού δεν ήταν στους αγώνες. Όλες οι πρωτοβουλίες που έπαιρνε δεν αγκαλιάστηκαν από χιλιάδες κόσμων. Υπήρχε και τότε ο φόβος και η μυρολατρεία. Πολλοί και τότε πίστευαν ότι ο αντίπαλος είναι πανίσχυρος, ότι οι νέοι κομμουνιστές απλά χαραμίζουν τα νιάτα τους. Τα μέλη και τα στελέχη της ΟΚΝΕ δεν ήταν τεπέλληνες που είχαν ελεύθερο χρόνο και είπαν να γίνουν ονειροπόλοι. Ήτανε σάρκα από τη σάρκα της εργατικής τάξης. Την αδικία που βίωνε ο λαός την αισθάνονταν πρώτα και κύρια δικιά τους. Πίστεψαν στη δυνατότητα να ξεβρωμίσει η ανθρωπότητα από τη δυσοσμία που αναβλύζει η σύψη του καπιταλισμού. Πίστεψαν στη δυνατότητα ο άνθρωπος, οι εργατικές λαϊκές μάζες να οικοδομήσουν τη δικιά τους κοινωνία, τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Σε αυτό βέβαια συνέβαλε καθοριστικά η κοσμογονία της Επανάστασης του Οκτώβρη του 1917. Και λέμε σήμερα, 100 χρόνια μετά, ανεξάρτητα από το προσωρινό πισωγύρισμα, η ανθρωπότητα μπορεί και θα περάσει από το βασίλειο της ανάγκης στο βασίλειο της ελευθερίας. Ο δρόμος για να κατακτήσουμε τη ζωή που μας αξίζει, για να έχει το παιδί το ψωμί και το βιβλίο του, για να μάθει να γράφει σ' αγαπώ που έλεγε και ο ποιητής, αξίζει πραγματικά κάθε θυσία. Και αυτός είναι ο αγώνας που εξυψώνει την ανθρώπινη ύπαρξη. Ο κάθε νέος άνθρωπος, το αναγνωρίζουμε όλοι αυτό, έχει τη δική του ορμή, που την αξιοποιεί για να προχωρήσει στη ζωή του μέσα από πραγματικές επιγάντες. Του απευθυνόμαστε με ειλικρίνεια και τον καλούμε αυτή την ορμή να τη στρατεύσει στο πιο όμορφο σκοπό, στην πάλη για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Η πίστη μας ότι την ιστορία την έγραψαν, τη γράφουν και θα συνεχίσουν να τη γράφουν οι μάζες που συγκρούονται ανηρήνευτα με τους εκμεταλλευτές, μας κάνει και καλούμε κάθε νέο να αποβάλει το δηλητήριο του ατομισμού. Η κάθε προσωπική αρετή εξελίσσεται και γιγαντώνεται όταν αφιερώνεται στην υπόθεση της τελικής νίκης της εργατικής τάξης. Η αντοχή που ο καθένας έχει και πρέπει να αναπτύσσει ατσαλώνεται όταν δεν μένεις μόνος, δεν μένεις ένας,
αλλά γίνεσαι ένα με τους χιλιάδες που δεν έπαψαν ποτέ να αγωνίζονται για το δίκαιο. Με αυτές τις σκέψεις, φίλες και φίλοι, καλούμε κάθε νέο και νέα να μην το σκέφτεται άλλο, να δυναμώσει την ΚΝΕ σε κάθε χώρο και με κάθε τρόπο. Αυτό θα αποτελεί και τη μεγαλύτερη τιμή σε όλους αυτούς που σήμερα αναδείξαμε πλευρές από τη δράση και τη ζωή τους. Είμαστε βαθιά πεπισμένοι ότι ο σπόρος που φύτεψαν οι νέοι κομμουνιστές της ΟΚΝΕ θα φυτρώσει, ότι οι ρίζες αυτές θα αγκαλιάσουν τους πόθους τη θέληση μαζικά της νέας γενιάς για ένα καλύτερο κόσμο. Αυτή τη σπίθα που θα κάνει τα σκοτάδια φως και οφορούν οι επαναστατικές ιδέες και η δράση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Με αυτές σας καλούμε να κάνουμε το μεγάλο βήμα στο μέλλον, στο πλευρό του ΚΚΕ για το σοσιαλισμό κομμουνισμό.